Γεια σα, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνη Αόλη. Πριν περάσουμε να αναλύσουμε τι τρει καθιερωμένε μα την αγωνιστική, τον MVP και την στιγμή, εσεί μπαίνετε στο site τη Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Gold και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε και η ένατη αγωνιστική των playoffs, η πρώτη τελευταία για το πρωτάθλημα, με έναν μεγάλο νικητή, τον Ολυμπιακό κοντρά στον Μπάουκ, με, τον, με του Ερυθρόλευκου να κάνουν την φιέστα του και δύο ισοπαλίε στην Τρίπολη και στην Θεσσαλονίκη. Κοντά μα είναι ο Παναγιώτη Αλαταριόβ για να σχολιάσουμε τι κατηγορίε μα. Γεια σα, Παναγιώτη. Γεια σα, Ντόμι. Και ξεκινάμε με την ενδεκάδα, μια ενδεκάδα που προφανώ δεν θα έχουμε του περιορισμού που έχουμε σε άλλε αγωνιστικέ, έχουμε μόνο τρία μάτ. Σύστημα 4-4-2 και ξεκινάμε Παναγιώτη με θέση τον Οδοφύλακα Σοκράτη Διούδη από τον Παναχναϊκο. Ο είχε καθοριστική παρουσία στο μάτ τη Θεσσαλονίκη, κράτησε την ομάδα του στην πίεση που δέχτηκε από τον Άρη και δικαιωματικά είναι στην 11η μα. Τετράδα τη άμυνα, δεξιά ο Κότσιρα από τον Αστέρα Τρίπολη, αριστερά ο Ρέα από τον Ολυμπιακό και κεντρικό αμυντικό δίδυμο σε μέδο από τον Ολυμπιακό και ο Δελιζήση από τον Άρη. Θα σταθώ στον Κότσιρα, ο οποίο πέτυχε ένα απίστευτο γκολ ε, απέναντι στην ομάδα στην οποία είχε βρεθεί και κοντά να μεταγραφεί. Παρεμβιδόντω και τον γκολ του Κότσιρα και τον γκολ του Ανσαριφάρτη στον ίδιο αγώνα, μπορείτε να το ψηφίσετε ω Νιβέα Man Best Goal στο site τη Super League. Συνεχίζουμε στα half. Δεξιά είναι ο Αλμπάνη από την ΑΕΚ, αριστερά ο Μασούρα από τον Ολυμπιακό και στον άξονα ο Σάσα από τον Άρη και ο Σάκοφ από την ΑΕΚ. Ο Αλμπάνη ήταν αυτό ο οποίο είχε την assist στον Ασαριφάρτ, είχε ένα πάρα πολύ καλό match γενικότερα. Ο Μασούρα από την άλλη πέτυχε τον γκολ απέναντι στον Μπάο και στον Ολυμπιακό και σαν Σασάκοφ δύο πάρα πολύ πολύτιμα εργαλεία. Ε, οπότε η τετράδα τον χαφ είναι αυτή που θα πρέπει να είναι. Πάμε και στο επιθετικό δίδυμο τη ενδεκάδα μα. Έλα ραμπή από τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά δεν σκόραρε, αλλά έδωσε assist. Και ο Καρύμα Σαριφάρντ από την ΑΕΚ που φυσικά σκόραρε. Ο Σαριφάρντ πήγε να δώσει την νίκη στην ομάδα του. Ο Κότσερα όπω είπαμε, κράτησε το αίτητο στο κολοκοτρόνι για τον Αστέρα στα playoffs. Ε, πολύ καλό μάτς από τον Ιε Ιρανό και ο Ελαραμπή ε, όταν δεν σκοράρει μοιράζει ασίστη, κάνει πάρα πολλέ δουλειέ με στο κήπεδο. Ε, ένα τρομερό δίδυμο επιθετικό ε, αυτή την αγωνιστική. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή τη αγωνιστική. Δείχνω τρει φωτογραφίε στον Παναγιώτη και αυτό αποφασίζει ποια είναι η καλύτερη από την ένατη αγωνιστική των playoffs. Πρώτη στιγμή Παναγιώτη από το Θεόδωρο Κολοκοτρόνη. Η αγκαλιά του Χιμένεθ με τον Ράσταβατ. Νομίζω δύο προπονητέ Παναγιώτη με δύο τελείω διαφορετικέ πορείε. Αυτή τη στιγμή για του δύο προπονητέ. Ο Ράσταβατ ανανέωσε με τον Αστέρα. Ε, μια χρονιά που ο Αστέρα νομίζω ότι τρίψε το ταβάνι του, το φετινό τουλάχιστον. Και ο Χιμένεθ δεν κατάφερε να οδηγήσει την ΑΕΚ ούτε στο πρωτάθλημα. Ε, δεν είναι καθόλου καλή παρουσία τη Ένωση με τον Ισπανό και μάλλον θα τον αποχωρήσει. Οπότε δύο διαφορετικοί δρόμοι για τους δύο προπονητές. Δεύτερη στιγμή από το κλεάνθη Βικελίδη, μια στιγμή παραφροσύνη όπω τα λέγανε πολλοί, ο Πούγκουρα, ο αμυντικό του Παναθηναϊκού, πιάνει από το λαιμό τον Εσάσα και προφανώ δέχεται την κόκκινη κάρτα. Αυτά δεν τα θέλουμε, δεν είναι ωραία πράγματα και για τον Πούγκουρα και για του παίκτε γενικότερα. Ε, εντάξει, είναι μια στιγμή που ξεχωρίζει στην αγωνιστική, αλλά δεν. Και τρίτη φωτογραφία, μία από τι πολλέ στιγμέ που μα χάρισε ο Ματιέβαλ Μπουενά στην Φιέστα του Ολυμπιακού. Κράτησε αυτήν που κρατάει τη μέση του και καλά, ω ένα άλλο παππούλη, αλλά ταυτόχρονα έχει κουμπώσει και ένα πιστόλι στην σαμπάνια για να πίνει ο ίδιο και να μοιράζει η σαμπάνια σε όλου του υπόλοιπου. Και για να δείξει ότι η αξία, η κλάση και η ποιότητα ε, δεν μετρώνται με τα χρόνια, αλλά ε, με αυτό που έχει μέσα στην ψυχή σου και στα πόδια σου. Οπότε, πού καταλήγει, εσύ Παναγιώτη. Μα τι, Αβάλμπουένα, τρίτη κατηγορία, ο MVP της ένα της αγωνιστικής των playoffs. Νομίζω εδώ, Παναγιώτη, θα πάμε με τον καλύτερο της αναμέτρησης που είχαμε νικητή στο Ολυμπιακό Σπάο και αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Μασούρα. Είναι ο σκόρερ, είναι αυτός που έδωσε τη μοναδική νίκη της αγωνιστικής, οπότε Μασούρας. Γιώργο Μασούρα, λοιπόν, σε ακόμα ένα καλό μάτσε για τον Ολυμπιακό, είναι ο MVP τη ένα τη αγωνιστική των playoffs αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, την τελευταία αγωνιστική των Playoffs και των Playouts, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.